Android Galaxy Greece, εγώ είμαι ο Ανδρέας και σήμερα θα δούμε το Stock Google Camera App διότι δεν το έχουμε δει ως τώρα και επειδή χθε έλαβε και ένα αρκετά ενδιαφέρον update. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το περίφημο τεράστιο Greek κουμπί που υπάρχει για να τραβήξουμε φωτογραφία και βλέπουμε μόλις μπαίνουμε στην κάμερα ότι ευτυχώς Google μίκρινε το κουμπί αλλά ακόμα δεν είναι διαφανές. αυτό συνδέεται περιέργως με ένα καινούριο feature, με το aspect ratio, δεν ξέρω γιατί η Google τα συνέδεσε έτσι ή ξέχασε στο 4 προς 3 να το αλλάξει, ε, αλλά αν μπούμε στα settings μπορούμε να δούμε ότι πλέον το aspect ratio μπορεί να αλλάξει. Ε, στο Nexus φυσικά θα πέσει στα 6 megapixels αν θέλουμε να το αλλάξουμε σε 16 προς 9. Στο δικό σας τηλέφωνο θα πέσει ε, ανάλογα με το τι είναι η, η κάμερα ε, του τηλεφώνου σας. Αλλάζοντα όμω, το ενδιαφέρον εδώ δεν ξέρουμε γιατί η Google το έχει κάνει, είναι ότι αλλάζοντα το σε 16 προ 9 και πηγαίνοντα πίσω, θα δούμε ότι το κουμπί είναι διαφανέ πλέον. Οπότε α δούμε και μια φυσαρμόνικα για να έχουμε κάτι να βλέπουμε μπροστά μα. Το κουμπί είναι διαφανέ στα 16 προ 9, αλλά όχι στο 4 προ 3. Ελπίζω η Google να το αλλάξει, διότι δεν είναι πράγματα αυτά μετά από τόσο καιρό. Και ίσω θα μπορέσει να το κάνει και πολύ πιο γρήγορα, μια που η κάμερα στο Play Store. Ένα καινούριο feature είναι το timer. Ε, 3 και 10 δευτερολέπτων. Δεν ξέρω πώ χρησιμοποιούν τώρα timer στο, στο smartphone του, εφόσον δεν έχουμε και εύκολο stand για να το αφήσουμε πάνω. Ε, το, όλα τα άλλα παραμένουν τα ίδια, βίντεο, lens, blur κτλ. Το πανωράμα mode όμω έχει λάβει και δύο καινούρια modes. Ενώ ήταν μόνο οριζόντιο και κάθετο, τώρα έχουμε και ένα τετράγωνο mode σε όποιο χρησιμεύσει και ένα fisheye mode που θα βγάλει κάτι σαν μια βάλ πανοράμα, σαν ένα βίντεο από GoPro αν έχετε δει ποτέ. Κάπω έτσι θα βγει. όλα τα άλλα λοιπόν παραμένουν τα ίδια Εγώ θα βάλω το link της κάμερας στο, από το Play Store στο description του βίντεο Ώστε μπορείτε να το κατεβάσετε δουλεύει σε συσκευέ που τρέχουν KitKat από 4-4 και πάνω. και ίσω είναι μια καλή αλλαγή από την stock κάμερα που έρχεται το τηλέφωνο σα ή κάτι να προσθέσετε, ε, αν δεν έχετε κάτι σαν το Lens Blair ή το Photosphere, σα αρέσει κάτι από εκεί. Ε, αυτή ήταν η Google Camera. Αν, υπάρχει και, αν, γίνει κάποιο καινούργιο update με σημαντικά πράγματα, θα ξανακάνουμε ένα βίντεο. Ε, και ω τότε θα σα δώσω στο επόμενο βίντεο.